Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Να πω καλό μήνα στον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, ο πρόεδρος αποφύτων ΣΑΣ για τους στρατιωτικούς μας, εργατολόγος, οικονομολόγος, τα λέμε συχνά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα. Λοιπόν, έχουμε και δηλώσεις του πρόεδρου της ΑΔΔ, που θα τις δούμε παρέα, και τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εργασίας για το τι θα γίνει τελικά με το Ταμείο των Ενστόλων, κύριε Αντωνιάδη, θα τα δούμε, και αν θα περικοπούν οι επικουρικές συντάξεις, τα εφάπαξ, έβλεπα τα στοιχεία που δώσατε, έως και 50%. Λοιπόν, είναι όντως τα κάγκελα όλοι στρατιωτικοί και έχουμε και τους ένστολους οι οποίοι προσπαθούν να δουν τον κύριο Χαρδούβελη, δεν μπόρεσαν να τον δουν για ακόμα μία φορά, με τον κύριο Σταϊκούρα, και τελικά είδαν τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Σωτήρη Ρίζο, για να του ζητήσουν τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, να πω καλό μεσημέρι στον κύριο Νίκο Κωστόπουλο, οικονομολόγος, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος στο ΕΚΑΒ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα. Η κυρία Δέσποινα Σπανού, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια ευρωβουλευτής. Και έχουμε να πούμε πολλά για την αξιολόγηση, κυρία Σπανού, γιατί γίνεται η συνάντηση πρωθυπουργού Σαμαράς, Βενιζέλος, Μητσοτάκης, συνομιλούν για την αξιολόγηση στο δημόσιο και τις απολύσεις. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Τούντας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου από τα Σπάτα. Να πω και συγχαρητήρια γιατί θα είστε και στο Δήμο. Ευχαριστώ. Από Σεπτέμβριο. Να είστε καλά. Λοιπόν, σε πολύ καλό μετερίζει εκεί. Και θέλω να δούμε τι γίνεται και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί βγαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, λέει ότι είναι ταφόπλακα η έλλειψη χρηματοδότησης. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Το λέμε πόσα χρόνια αυτό, δεν ξέρω. Το θέμα είναι τι γίνεται και πότε θα ξανανοίξουν οι τράπεζες. Λοιπόν, θα μου επιτρέψουν οι πολιτικοί, θα ξεκινήσω από τον κύριο Αντωνιάδη, γιατί θέλω να δω τι γίνεται με τους στρατιωτικούς μας. Είδα ότι ήσασταν όλοι στα κάγκελα με το πολυνομοσχέδιο, γιατί πήγαμε σε μία νέα μείωση στα εφάπαξ, τα δικά σας, στις επικουρικές συντάξεις. Συζητάμε τι γίνεται με τις κύριες συντάξεις. Και από την άλλη, ο Υπουργός Οικονομικών δεν τον βλέπω διατεθειμένο και σε σχέση και με τα αναδρομικά, κύριε Αντωνιάδη, που πρέπει να πάρετε. Εκεί είχαμε επίθεση στη δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να ασκούν δημοσιονομικοί πολιτικοί οι δικαστές, αλλά μόνο οι πολιτικοί. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα? Είναι πολλά μαζεμένα. Να ξεκινήσουμε από το πολυνομοσχέδιο. Να ξεκινήσουμε με τις επικουρικές από το πολυνομοσχέδιο. Θα έλεγα ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, γιατί δεν είμαστε ούτε συνδικαλιστές, ούτε συντεχνιακοί, στρατιωτικοί. Άλλη ήταν η ταγή που έπρεπε να υπηρετήσουμε, άλλο είναι το λειτουργήμά μας, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή έπρεπε να βγούμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για αυτά που τραβούν οι στρατιωτικοί. Θα έλεγα λοιπόν ότι διαβάζοντας το περιβόητο άρθρο 221 στο πολυνομοσχέδιο, ότι κάποιοι τραβήξανε και το σωληνάκι. Ήταν στην εντατική τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και κάποιοι τραβήξαν και το σωληνάκι. Είδα προλίγου το όμορφο ρεπορτάζ σας για τη φρεγάτα Σαλαμής που επανέφερε τους συμπατριώτες μας πίσω. Να ξέρετε ότι σε καθημερινή βάση πετούν υπτάμενα μέσα των ενόπλων μας δυνάμεων και προσφέρουν αγόγιστα τη βοήθειά τους για αεροδιακομιδές ασθενών, για εγγύους γυναίκες. Το ΠΓΙ, το πλοίο Γενικής Υποστήριξης Προμηθέας του Πολεμικού Ναυτικού, επανδρομένο, στελεχωμένο ουσιαστικά με στελέχη του υγειονομικού, κάθε μέρα επισκέπτονται τα κριτικά μας νησιά και προσφέρουν αγόγιστα και αυτοί τις βοήθειες. Ξέρουμε την προσφορά ακόμα και σε ειρηνική περίοδο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Και αντί αυτού, τα στελέχη μας έχουν εισπράξει από το 2010 ένεκα της μνημονιακής πολιτικής, απανωτές μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις. Είχαν αφήσει ως τελευταίο αποκούμπι τους το πότε, όταν με το καλό θα αποστρατευτούν, να πάρουν ένα σεβαστό ποσό εφάπαξ, γι' αυτό και είχαν επενδύσει στη ζωή τους. Κάποια στιγμή, διαβάζοντας αυτό το άρθρο, βλέπουμε ότι εντελώς ξαφνικά, και ενώ δεν είχαν ενταχθεί στο καθεστώς, ούτε τα ταμεία μας στο καθεστώς της ενοποίησης, στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, αλλά από εδώ, πολλό δε μάλλον, τα ειδικοί λογαριασμοί ελοβοηθείας που δίνουν το εφάπαξ δεν ήταν ούτε τη ίδια λειτουργικότητα, ούτε τη ίδια πολιτική, ούτε είχαν ενταχθεί στην απόφαση του Φεβρουαρίου του 2012 για το θέμα του νέου υπολογισμού του εφάπαξ. Ξαφνικά βλέπουμε ότι τα εντάσσουν μέσα σε μία νύχτα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και για να μπορέσουν μετά να ανασκουμποθούν, γυρίσαμε και διαβάσαμε από επίσημα χείλη για μια ρήτρα αξιόμαχου. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν είναι καθόλου
κάποιο ειρωνικό σχόλιο σε σχέση και σε σύγκριση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί εκεί μέσα μνημονεύεται ρητά και κατηγορηματικά το αξιόμαχο των στελεχών και ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός, ότι θα πρέπει να υπάρχει ανυψωμένο το ηθικό των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Εν ολίγης πάντως βρεθήκαμε πάλι στο μάτι του κυκλώνα, στοχοποιηθήκαμε και μάλιστα απορρίσαμε που κάποια επίσημα στελέχη του ενεργού συνδικαλισμού της πατρίδας μας καταφέρθηκαν αυτής της τροποποίησης, η οποία ουσιαστικά είναι ένα δίλημα μπρος, γκρεμός και πίσω ρέμα. Τι λέει η τροποποίηση? Ότι να μας δοθεί η δυνατότητα μέχρι το τέλος του χρόνου να επιλέξουμε αν θέλουμε να ενταχθούμε στο ΕΤΕΑ, ναι, ή να γίνουμε επαγγελματικά ταμεία στα πρότυπα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Εγώ θα έλεγα ναι, να γίνουμε αυτοδιαχειριζόμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικά ταμεία, εφόσον όμως μας επαναφέρουν στο καθεστώς πριν το κούρεμα. Γιατί τα ταμεία μας ήταν ανθυρά. Τα ταμεία μας ήταν αβιώσιμα. Εδώ θέλω να φτάσω και είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβει και ο κόσμος, οι συνάδελφοι και μη συνάδελφοι, γιατί μας παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φυσικά στρατιωτικοί. Τα ταμεία τα δικά σας, κυρία Αντωνιάδη, γιατί παρακολουθούσα τον εκπρόσωπό σας από το λιμενικό, είναι ανθυρά? Δηλαδή, δεν χρειάζονται επιχορήγηση κρατική. Εσείς μπορείτε να επιβιώσετε ως ταμείο χωρίς να πάρετε, να σας κάνουν ενέσεις κρατικές. Θα έλεγα ότι τα ταμεία μας ήταν ανθυρά. Ειδικά το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Ναι. Είχα την τύχη να είμαι επί 2 χρόνια διευθυντής του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. Ναι. Η τελευταία μελέτη βιωσιμότητας που είχαμε κάνει έκανε λόγο για τα πιο ευίωνα σενάρια για βιωσιμότητα 20 ετών και για τα πιο δυσίωνα βιωσιμότητα 8 ετών. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι ούτε ένα χρόνο με τις ανάγκες που υπάρχουν, με τις αυξημένες υποχρεώσεις, αλλά το δυστυχές είναι ότι χάθηκαν πάνω από 100 εκατομμύρια για κάθε ταμείο από το κούρεμα. Ανεξάρτητα από αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα ταμεία μας δεν ήταν ποτέ επικουρικά, γιατί δεν υπάκτησαν ποτέ στο νόμο 2492. Δεν είχαν ποτέ εργοδοτικές εισφορές από το δημόσιο. Ναι. Όταν αναζητήθηκαν, μας είπαν ότι είστε ιδιόμορφο καθεστώς, γιατί είστε μετοχικά ταμεία αυτοδιαχειριζόμενα. Ακόμα και οι κοινωνικοί πόροι που είχαμε ήταν εις βάρος του προμηθευτή. Δηλαδή, άμα από τα εξοπλιστικά είχαμε κάποια ποσά που πηγαίνανε στα μετοχικά ταμεία, αυτά τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής. Δεν είχε καθόλου συμμετοχή το δημόσιο. Αυτή τη στιγμή, αν μας αφήσουν αυτόνομους ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ουσιαστικά θα έχουμε κάποιο θέμα και θα έχουμε κάποιο πρόβλημα βιωσιμότητας, γιατί δεν θα ξέρουμε πού θα κλείσουμε τους πόρους μας. Αν κοπεί και ο ομφάλιος δώρος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που από εκεί έχουμε μια συνάφεια και μια εξάρτηση από τις εισφορές των ενεργεία και των αποστρατεία στελεχών, ειλικρινά θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι επιλύεται το θέμα μας είτε να μας εντάξουν σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είτε να μας εντάξουν στο ΕΤΕΑ. Γιατί δεν ήμασταν ποτέ επικουρικά. Εσείς τι έχετε προτείνει στην κυβέρνηση? Εμείς θέλουμε να συνεχιστεί το καθεστώς που υπάρχει τώρα υπό την εποπτεία, την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ναι. Και αν μη τι άλλο, όχι μόνο για μας, θα είναι μια πολύ καλή αρχή για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτές οι εισφορές αλληλεγγύης συνταξιούχων και ειδικές εισφορές, ειδική εισφορά για τα επικουρικά που υπάρχει, να πάνε στα ταμεία. Αυτή είναι και η έννοιά τους. Γι' αυτό το λόγο νομοθετήθηκαν. Θα βρεθούν όλοι εξαπίνης αν κάποια στιγμή πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάλει μια απόφαση που θα πει ότι αυτές, να θυμηθούμε το ΛΑΦΚΑ. Κάποια στιγμή έτσι ήταν και αυτές τις φορές και οι οποίες καταργήθηκαν σε μια ανοιχτή. Για μένα θα ήταν μια πολύ καλή μεγάλη προσφορά. Για να μην βουλιάξει το ασφαλιστικό μας σύστημα, γιατί εγώ για μένα θεωρώ ότι είναι βουλιαγμένο. Δηλαδή, ακόμα και το διανεμητικό σύστημα που υπάρχει είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή, αν πούμε ότι κλείνουμε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση, θα χρειαστούν πάνω από 250 δισεκατομμύρια για να μπορέσει μέχρι το 2050 να αντέξει αυτό το σύστημα. Άρα, ουσιαστικά τι κάνουμε? Τα οδηγούμε όλα στη χωάνη, θα έλεγα, του ειδικού ταμείου, του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφαλίσεως, ούτως ώστε σε κάθε τρίμηνη βάση που θα γίνεται μελέτη βιωσιμότητας να καταργηθούν όλα τα μερίσματα και να έχουμε μόνο εισρωές. Ναι. Πάλι δεν επιλύεται το πρόβλημα. Ναι, θα πάω. Ούτως άλλως θα πήγαινα σε εσάς, γιατί θέλω τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σαββοργινά, την προσωπική μου θέση θα σας πω, ναι, η οποία ξεκάθαρη κατάλαβα, κυρία Σαββοργινά, και εχθές συμπτωματικά για πρώτη φορά ξεκάθαρα το τι συμβαίνει με το μισθολογικό των ενστόλων. Με επισκέφθηκα. Παρακαλούσα, όχι ένστολη. Στρατιωτική είναι. Δεν είναι ένστολη. Ένστολη. Θα δείτε γιατί χρησιμοποιώ τον όρο ένστολη. Ναι. Αντιλαμβάνομαι τη διαφορά. Απλώς θα μου επιτρέπεις να ολοκληρώσω και θα καταλάβετε γιατί πηγαίνω εκεί. Ας πούμε λοιπόν για τους στρατιωτικούς, αλλά και συνολικά για τους ένστολους. Με επισκέφθηκε στο γραφείο μου ο φίλος μου απόστρατος,
ο οποίος έπαιρνε μια σχετικά νέος ηλικία. Ναι. Ήταν στα ΛΟΚ, όπου ο χρόνος υπολογίζεται διπλός και όχι αποστρατεύτηκε με μια σύνταξη περίπου 2.000 ευρώ. Έχει υποστεί μειώσεις τάξης του 40-45% και προσπαθεί να εξυπηρετήσει ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο είναι γύρω στα 950 ευρώ. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν δεν υπάρξει μια αρρύθμιση, δεν του μένουν πάνω από 150-200 ευρώ για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Άρα είναι μια δραματική διαπίστωση. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι τους τελευταίους μήνες που συμμετέχω, έχω την τιμή να συμμετέχω στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, έχω αντιληφθεί περισσότερο από ποτέ ποια είναι η προσφορά των στρατιωτικών και σε άλλους τομείς πέρα από αυτούς που ο πολλής κόσμος γνωρίζει. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι ότι σε καθημερινή βάση γίνονται έως και δεκάδες αεροδιακομιδές, μένω σε αυτό το κομμάτι που είναι όντως ιδιαίτερα ευαίσθητο, από πλευρά σε ΚΑΒ, πάντα με την αρρωγή, τη συμπαράσταση, τη βοήθεια και την προσφορά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή από την πολεμική αεροπορία. Ναι. Καμία. Έλατε και κλείνω μαζί σας. Έκανα εγώ την έναρξη. Ναι. Θα ήθελα να εξάρω και να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Χθες μιλούσαμε με ένα πολύ υψηλό βαθμό στέλεχο των ενόπλων δυνάμεων ενεργεία. Ναι. Ο οποίος μου είπε απογοητευμένος ότι, ναι, φίλε Γιάννη, μου λέει, έχω σύζυγο άνεργη, παιδιά άνεργα, αλλά ούτε τα αναδρομικά θέλω, ούτε την αύξηση του μισθού. Ναι. Με τη λογική αυτά τα χρήματα να τα δώσουν για την άμυνα. Αυτή τη στιγμή τα οπλικά μας συστήματα βρίσκονται άχρηστα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα ακόμα και για να αγοράσουμε καύσιμα σε ενόπλες δυνάμεις. Το ηθικό. Είδα και τις παραγγελίες και ειλικρινά εξεπλάγει. Εκεί πέρα μπαίνουμε σε άλλες σχέσεις. Δεν θα ήθελα να τις χαρακτηρίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή η άμυνά μας. Συγγνώμη, εσείς μου λέτε παραγγέλνουμε. Αλλά παραγγέλνουμε. Δεν έχουμε σχήμα οξύμορων. Είναι σχήμα οξύμορων. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κάθε χρόνο μειώνεται. Ναι, αλλά οπλικά συστήματα παραγγείλαμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να συντηρήσουμε τα ίδια φυστάμενα, πιστέψτε. Δεν σίγουρο. Έχουμε και υποβρύχια που γέρνανε όλα. Να σας δώσω και μια πληροφορία. Να σας δώσω και μια πληροφορία. Κάνε τα χρήματα που έχουμε. Όχι, τι. Άρα παίρνουμε και στιγμή. Δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε, πιστέψτε με. Να σας δώσω και μια πληροφορία. Αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω, σε λίγο, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο συνεδριάζει για να βρει, τρόπους και πώς θα μπορέσει να εξυψώσει το ηθικό των στελεχών που είναι καταραγωγμένο με αυτά που διαβάζουν και με αυτά που βιώνουν τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και μια πληθώρα από στρατιών, από πολύ ψηλό βαθμό στελέχη, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη η ανώτατη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ήδη το έχει πάρει το εφάπαξ, γιατί έχει θεμελιωμένα, σκληρωμένα τα 35 χρόνια. Ναι. Ίσως προκύψουν πολλές εκπλήξεις από εκεί. Στις μαζικές αποχωρήσεις μου λέτε δηλαδή και υψηλόβαθμος. Οι μαζικές αποχωρήσεις μπορούν να ξεκινήσουν από τους πολύ υψηλόβαθμους. Στο όπου φύγει. Όχι, δεν θέλω να όπου φύγει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, σας λέω, όλοι οι στρατηγοί μας συνάδελφοι έχουν πάρει το εφάπαξο. Γιατί τα έχουν πάρει ζεστό στην τσέπη, γιατί ο νόμος προβλέπει όταν συμπληρώσει 35 χρόνια και σας ενημερώνω ότι όλοι έχουν πάνω από 35 χρόνια πραγματική υπηρεσία, έχουν πάρει το εφάπαξο και είναι υποχρεωμένοι να το πάρουν. Πρέπει να κλείσω. Οπότε η απόφαση του είναι αναλογικό, θα πιστέψουμε. Η απόφασή τους αφορά τους άλλους, τους νεότερους που δεν θα μείνει τίποτα. Ακριβώς. Για να πάρουν. Θα μείνει μια τίποτα. Είναι μια πηξίδα για τους νεότερους ότι έχουν κάπου να στηριχθούν. Αν μη τι λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Αντωνιάδη από τους στρατιωτικούς μας, ο κύριος Τούντας, ο πρόεδρος των Πολιτικού Συλλόγου.